Σήμερα κρατή μου γιορτάζει ο αγαθόνικος, Σαν εμένα δηλαδή, αλλά καλό άνθρωπο. Επίση γιορτάζει ένα παρελθοντικό χρόνο του ρήματο ανθό, συγκεκριμένα η Σαν σήμερα το 1645 η πόλη των Χανίων παραδίδεται από του Ενετού στου Τούρκου μετά από δίμηνη πολιορκία. Και κάπου εδώ τελειώνει η είδηση και συμπληρώνουμε αυτοβούλος. Των δυνάμεων των Τούρκων ηγείται ο πρόπροπροπάπο -προ του προπάπου του φίβου του Δεληβοριά, ο οποίο κρατούσε η σκούφια του από την Ταϊβάν, ή τουλάχιστον έτσι έγραφε στην ετικέτα, τη Σκούφια. Ο ίδιο δε από την Προύσα. Η ιστορία αποτυπώνεται με λεπτομέρειε στο τραγούδι του Αντώνη Αλογιάννη Ορτσα Τα Χανιά κόντρα στο Δελβουργιο είναι τα μπάλια γεμάτα, τα πάνω θεμάτα, τα άγρια ταιριά κτλ. κτλ. Μια ακόμη απόπειρα κατάληψη ελληνικών εδαφών από του Τούρκου το 1716, όταν και αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζονταν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξον ακόμη Σούλεμπουργκ και έτσι έλυσαν την πολιορκία τη. Βενετικά στρατεύματα υπερασπίζονταν ελληνικά εδάφη από του Τούρκου υπό Σάξον ακόμη. Τι να πει, Ακροατή μου, μια διεθνή υπερπαραγωγή ιστορία των Ελλήνων. Το 1864, με την υπογραφή 12 κρατών, θα ιδρυθεί ο Ερυθρό Σταυρό. Στι 22 Αυγούστου του 1920 θα γεννηθεί ο Ντέντον Κούλεϊ, Αμερικανό χειρουργό, ο πρώτο άνθρωπο που πραγματοποίησε μεταμόσχευση τεχνητή καρδιά. Σαν σήμερα του 1921, θα γεννηθεί ο θεατρικό και κινηματογραφικό σκηνοθέτη Ντίνο Δημόπουλο. Εκείνη την ίδια μέρα θα γεννηθεί και η Σωτηρία Μπέλ, η γυναίκα που έβαλε το όνομά τη δίπλα στη λέξη Ρεμπέτικο, σαν συνώνυμο και την φωνή τη δίπλα στα υπόγεια να αντύχει μέχρι τα Λαταδόματα. Το 1922 θα δολοφονηθεί ο Μάικλ Κόλλιν, Ιρλανδό Επαναστάτη. Το Δεκέμβριο του 1921 υπέγραψε τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία τη Ελεύθερη Ιρλανδία. Έγινε ο πρώτο πρόεδρό τη και δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεμιστών. Σβήνει τα ονόματα και τι εθνικότητε, και έχει μια παρόμοια ιστορία να διηγηθεί όπου και αν βρίσκεσαι. Το 1985 στη Βρετανία, 55 άτομα σκοτώνονται στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ όταν αεροσκάφο τη British Air Tours εκρήγνεται κατά την απογείδηση. Σαν σήμερα το 1996 αποκαλύπτεται κύκλωμα πεδεραστών στο Βέλγιο με επικεφαλή τον Μαρκ Ντιτρού το οποίο κύκλωμα κακοποίησε και σκότωσε. 16 παιδιά. Το 2006 η αεροσκάφο συντρίβεται στην Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και 170 άτομα σκοτώνονται. Αυτά τα καθόλου ευχάριστα είχαμε και σήμερα, Κροατή μου. Είναι ελάχιστε οι φορές που τα γεγονότα δεν δίνουν λαβή για επιπλέον σχόλιο και οι σημερινέ είναι μία από αυτέ. Α ελπίσουμε σε μία πιο βατή και ανάλαφρη αυριανή ημέρα. Μέχρι τότε ωστόσο να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.